φαντάζομαι, στο σημείο εκεί που είναι το που κόβει με το κρυονέρι. Ίσως και από πιο χαμηλά θα μας ενημερώσουν σε λίγο οι συνάδελφοι από ποιο σημείο της Εθνικής Οδού έχουμε αυτή την διακοπή. Πραγματικά, αγαπητοί φίλοι, ξαναβλέπουμε εικόνες από άλλες περιοχές διπλανές, αλλά σε έκταση και μέγεθος με αυτό που βλέπαμε την προηγούμενη Τρίτη. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μέσα σε λίγες ώρες από το μεσημέρι, γύρω στη 1:30-2 παρατέταρτο, σε ζωντανή σύνδεση εδώ με τον συνάδελφο τον Ζώη Κακαβά στην Βαριμπόμπη. Βρισκόταν στην πλατεία ο συνάδελφος και μας έδινε το ρεπορτάζ, κάνοντας αυτή... Αλέξανδρε, μας ακούς, μου λένε τώρα... Άμε. Ναι, έλα, συνέχισε. Με ακούτε από το κρυονέρι? Σ' ακούμε, Αλέξανδρε. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι δυνάμεις εδώ... Ακούτε τον πανσορισμό. Βλέπετε στα σπίτια του. Βέβαια... Από τη σιρήνη. Δεν ξέρω αν ακούτε. Σ' ακούμε, Αλέξανδρε, σ' ακούμε. Εδώ με πολίτη θέλει να πάει στο σπίτι του. Δεν θέλει να φύγει. Προσπαθούν να τον πείσουν, τον κρατάνε από τα χέρια να μην προχωρήσει επάνω, εκεί όπου έρχεται η φωτιά. Το οποίο ουσιαστικά απειλεί πιο άμεσα την περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και ένταση με τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Οι αστυνομικοί τους λένε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ωστόσο, αυτοί επιμένουν να πάνε να σώσουν την περιουσία τους. Οι αστυνομικοί τους λένε ότι προέχει η ανθρώπινη ζωή και τώρα φτάνουν μεγαλύτερες δυνάμεις. Μήπως αποτραπεί. Και εδώ στο κρυονέρι. Πώς έρχεται η φωτιά από τη μία πλευρά, πρόσεξε, και από την άλλη. Βλέπετε τους αστυνομικούς. Δεν ξέρω αν τους βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ναι, όπου πηγαίνουν, πού τώρα, Αλέξανδρε? Μπαίνουν σε ένα σπίτι. Ναι. Προσπαθώντας να απομακρύνουν τους κατοίκους, τους ενίκους του σπιτιού. Διώχνουν, ναι, και εσάς, βλέπω, βέβαια. Βλέπω τους αστυνομικούς της ομάδας όπια. Μας διώχνουν τώρα η αστυνομία. Έλα, Πέτρο, εδώ είναι προσοχή. Νομίζω ότι μπήκαν στο σπίτι όλοι για να απομακρύνουν. Πρόλαβα να δω τους αστυνομικούς. Ναι. Να μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Πρόσεχε, Πέτρο, πρόσεχε. Αλλά δεν πρόλαβα να δω αν θα βγάλουν κόσμο. Και τώρα έρχεται ένα λεωφορείο με πυροσβέστες. Ναι. Πρόσεχε. Και εδώ έχουμε άλλη ρήψη. Ακριβώς πάνω από το κεφάλι σας είναι, Αλέξανδρε. Η ρήψη και το πυροσβεστικό πουλμανάκι. Είναι σίγουρα... Είναι το σημείο που μπήκαν οι κύριοι οι οποίοι προσπαθούσαν οι αστυνομικοί να τους εγκρατήσουν και έφευγαν προς το σπίτι. Μάλλον είναι το σπίτι τους και πήγαν να δουν τι γίνεται και μπήκαν οι αστυνομικοί που σταμάτησαν εκεί για να τους πείσουν να απομακρυνθούν, να φύγουν. Από όσο και εγώ μπορώ να καταλάβω από την εικόνα. Νομίζω ένας είναι αυτός. Για να καταλάβετε, είναι το σημείο αιχμής εντός εισαγωγικών, καθώς εδώ θα δοθεί αυτή την ώρα η μάχη για να σωθεί το κρυονέρι. Γι' αυτό φτάνουν εδώ όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις της πυροσβεστικής εθελοντές, αλλά και κάποιοι κάτοικοι οι οποίοι ανησυχούν για τυχόν. Και δεξιά και αριστερά φωτιά. Και δεξιά και αριστερά και φωτιά. Και σε λίγο δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι πια, εύκολο δεν είναι τίποτα. Μήπως εγκλωβιστείτε και εσείς, αλλά και οι υπόλοιποι που είστε εκεί, για να μπορέσετε να φύγετε, Αλέξανδρε, σε κάποια κατεύθυνση. Ίσως οι κάτοικοι ξέρουν, ίσως ξέρουν καλύτερα τους δρόμους και πώς μπορούν να διαφύγουν, έστω και την τελευταία στιγμή, αλλά δεν ξέρω πώς οι υπόλοιποι μπορείτε να κατευθυνθείτε σε ένα ασφαλές σημείο, ενώ βλέπουμε τις δύο πλευρές που έχει περικυκλώσει το κρυονέρι, ακριβώς, η φωτιά. Ακριβώς. Και το ανησυχητικό είναι ότι οι αστυνομικοί φώναξαν. Από τα αριστερά. Να ζητούν από τον κόσμο. Ναι. Υπάρχει, με συγχωρείτε, υπάρχει άνθρωπος μέσα.
δεν γνωρίζει. Ζητούν από τον κόσμο να απομακρυνθεί. Έρχονται και βλέπουμε φορτηγά εκεί για επιχωματώσεις, ρίχνοντας, προσπαθώντας να ρίξουν χώμα σε κάποια σημεία, λίγο να την ανακόψουν τη φωτιά, μαζί με τα πυροσβεστικά, αλλά και με την βοήθεια των ελικοπτέρων, των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούν, πηγαίνουν και έρχονται, βλέποντας πού είναι πιο σωστό να ρίξουν, να, και βλέπουμε εδώ τη ρήψη, προκειμένου λίγο να τη σταματήσουν. Και μακάρι να το καταφέρουν γρήγορα. Έλα, Αλέξανδρε. Πόσο... Είδατε πόσο χαμηλά πετάει το πυροσβεστικό ελικόπτερο με στόχο να κάνει όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη ρήψη νερού και να σώσει το σπίτι όπου ακριβώς δίπλα του είχε ξεσπάσει φωτιά, πιθανότατα να μπήκε και στην αυλή. Επίσης βλέπετε τα πυροσβεστικά και τις ενισχύσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο αυτό, ενώ να σας πω ότι η κατάσταση εδώ, αν σώζεται όσο σώζεται, αυτό οφείλεται στις ρήψεις νερού από τα καναντέρ και από τα όπως βλέπουμε τουλάχιστον εμείς την εικόνα από εδώ, δεν υπήρχε περίπτωση αυτή τη στιγμή στα σπίτια και στις αυλές των σπιτιών στο Κρυονέρι. Τρέχει εδώ, τρέχει ακόμα ο κόσμος, ενδεχομένως θα γίνει και μια προσπάθεια για κάποια υποτυπώδη αντιπυρική ζώνη. Έφτασε εδώ και το λεωφορείο που μετέφερε τουλάχιστον 20 πυροσβέστες. Αυτή θα...